Να καλησπερίσουμε Λοΐζο Κακογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες το ταξίδι από την Λεμεσό εδώ στην Λευκοσία για να είσαι μαζί μας. Και τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανίκο. Λοιπόν, Λοΐζο μου, πρώτα θέλω ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ένα πρώτο σχόλιο. Ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δεν ήταν παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες. Κατά κάποιον τρόπο η ΑΕΛ ήταν η ομάδα που ήθελε τους 3 βαθμούς για να παραμείνει κατά κάποιον τρόπο στην εξάδα. Η Ομόνια από την άλλη είναι η ομάδα η οποία με τους στόχους τους ψηλούς και με τον τίτλο της προαθλήτριας από την περσινή χρονιά, η οποία δεν έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο όπως μας έχει συνηθίσει, όμως έχει πάρει την ουσία που ήταν οι 3 βαθμοί, που ήταν και αυτός ο στόχος εξ αρχής. Το ζητούμενο αυτό ήταν. Μάλιστα. Το ζητούμενο αυτό ήταν, το πήρε και έρχεται Λευκοσία σίγουρα. Με 2 παιχνίδια στο χέρι. Έχει την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, έχει το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και είναι εκεί, στην τετάρτη θέση, ψηλά τώρα. Εννοείται με την νίκη τη σημερινή και τα 2 παιχνίδια τα οποία. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα τα κερδίσει, αλλά είναι εκεί μπροστά τη. Σίγουρα. Όμως έχει το μέταλλον. Με το συγκεκριμένο προπονητή φημίζεται για την καλή αμυντική λειτουργία και όταν βρεθεί μπροστά στο σκόρ μπορεί να το εκμεταλλευτεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού όπως είδαμε και σήμερα. Θεωρείς ότι η ΑΕΛ με αυτή την ήττα βρίσκεται με το 1,5 πόδι εκτός εξάδας, για να μην πω και με τα 2. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς με τη σημερινή ήττα οι ελπίδες όλο και λιγοστεύουν. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολη συνέχεια, διότι δεν είναι μόνο η βαθμολογική θέση που είναι στον πίνακα, αλλά και διάφοροι άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν επηρεάσει την ομάδα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανακάμψει ουσιαστικά η ΑΕΛ. Έχει πέσει ψυχολογία και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να βρει τα πόδια της. Πολύ δύσκολο με τα δεδομένα τα σημερινά, διότι είναι και ο παράγοντας η ψυχολογία όταν μια ομάδα που ήταν συνηθισμένη και όλους μας έχει συνηθίσει στην περσινή χρονιά ιδιαίτερα. Ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες και παίζαν για το καλύτερο ποδοσφαιρό. Φέτος δεν βλέπουμε την ίδια εμφάνιση με τις περσινές και σίγουρα όλους τους προβληματίζει εκεί στη Λεμεσό. Και θεωρώ ότι αν δεν έρθει ένα αποτέλεσμα άμεσα να αλλάξει η ψυχολογία το κλίμα, θα είναι πολύ δύσκολη συνέχεια. Ακόμη και αν είναι τόσο κοντά στην εξάδα, διότι η διαφορά της από την εξάδα είναι η βαθμολογική διαφορά. Είναι στη νίκη, ας πούμε. Είναι τόσο σοβαρό το ψυχολογικό ρίσκο. Τα παιχνίδια είναι λιγότερα φέτος. Είναι ένα παιδί θέμα. Μου, είσαι μία νίκη και το ερώτημα μου είναι. Είσαι μία νίκη, αλλά έχεις και 3-4 θέμα ομάδες από πάνω σου. Δεν είναι απλώς μία νίκη. Το δέχομαι. Είναι και πιο λίγα τα παιχνίδια. Εγώ το ερώτημα μου είναι το εξής. Είναι τόσο δύσκολο να απεγκλωβιστείς από όταν σε πάρει ψυχολογικά ο κατηφορός? Διότι ότι βαθμολογικά δεν είσαι μακριά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Και κάπου. Κακά τα ψέματα, παρόλο που είναι από τις ομάδες που υποστηρίζω, όπως η Ομόνια, όπως και ο Απόλλωνας, γιατί είναι και στις 3 ομάδες αγωνίστηκα και έχω αυτή τη συμπαθία και για τις 3 ομάδες. Όμως με αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο. Διότι κάπου έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπουμε την ίδια ΑΕΛ. Δεν υπάρχει πίστη πλέον. Δεν θα έλεγα πίστη, ούτε θα έλεγα ότι. Είναι ξεκάθαρα ότι φταίει είτε οι ποδοσφαιριστές είτε το προπονητικό team. Αλλά σίγουρα όταν έρθουν τα αποτελέσματα, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι που μετράνε. Ναι. Διότι ό,τι και αν κάνει στο γήπεδο, αν έρθει το αποτέλεσμα, σαν σήμερα μπορούσε να παίρνει ένα αποτέλεσμα θετικό, μια νίκη μπα στην Ομόνοια και μετά από εκεί πέρα να ξεκινήσει να πάρει τα πάνω της. Μετά να βλέπει μια ΑΕΛ εντελώς διαφορετική. Η Ομόνοια είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει να παλέψει με τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ. Διότι ψάχνουμε ποια είναι εκείνη ή εκείνες οι ομάδες που μπορούν να πάνε να παλέψουν με την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Τον τίτλο, έτσι, ή όχι για οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι δεν θα βγάλω έξω ότι δεν μπορεί και η ΑΕΛ ακόμη. Με κάποιες μεταγραφές που μπορεί να πιάσει το Γενάρη. Διότι με 2-3 μεταγραφές, 2 που δικαιούνται συνήθως, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι μεγάλη απόσταση όμως για να το συζητάμε αυτό. Αφού πριν από λίγο έλεγες ότι με μία νίκη μπαίνει εξάδα. Για την εξάδα, ναι. Δύο νίκες είσαι τετράδα. Αλλά θεωρώ ότι είναι η ομάδα που μπορεί να αγωνιστεί. Άσχετο έχει μείνει βαθμολογικά, αλλά εσύ επικεντρώνεσαι στο κομμάτι για τον τίτλο. Του τίτλου. Ναι, για τον τίτλο. Η πιο κοντινή ομάδα που βλέπω να μπορεί να σε αγωνιστεί την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα είναι η Ομόνοια.
Και τώρα τη δίνεται ευκαιρία με αυτά τα δύο παιχνίδια που νομίζω μπορεί να καλύψει αρκετά την απόσταση μεταξύ των δύο. Το Απόελ το βγάζει έξω. Ούτε το Απόελ το βγάζω έξω, γιατί και το Απόελ το παιχνίδι με την Ομόνια αν την νικήσει και το Απόελ μπαίνει ξανά στην τροχιά. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το λες αυτό, Λοΐζο μου, γιατί έχει αποκτήσει πλέον ένα ψυχολογικό προβάδισμα η Ομόνια με τα συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα. Νομίζω ότι σταδιακά επανέρχεται η Ομόνια. Μπορεί να μην μας έχει ενθουσιάσει εκτός το παιχνίδι με την Άχνα, αλλά με την Άχνα, μην ξεχνάμε, είναι και η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα. Είναι, ναι. Αν και έκανε μια ανωδική πορεία με τον νέο προπονητή και με το αποτέλεσμα που έχουν πάρει, όμως δεν θα σταθώ κριτήριο το παιχνίδι με την Άχνα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει το μεταλλό, ο ίδιος προπονητής, η ίδια φιλοσοφία. Ο Ντούσαν νομίζω ότι δεν είναι άνθρωπος που ρίχνει την ευθύνη στους ποδοσφαιριστές του. Και θεωρώ είναι τιμή του που βγαίνει μπροστά. Διότι αυτό δείχνει και θάρρος και δείχνει και τι χαρακτήρας είναι το ότι εκεί που όλοι ξέραμε πώς ήταν η ΑΕΛ και πώς είναι τώρα. Και προσπαθεί και αυτός, γιατί τον ξέρω και καλά και προσωπικά. Έπαιξες και μαζί του. Ναι, είμαστε μαζί στην ΑΕΛ. Α, ήσασταν και συμπαίκτες. Ναι, ναι. Είμαστε μαζί 3 χρόνια στην ΑΕΛ. Και θεωρώ ότι. Και με τον άλλο που θα βγει στο Skype σε λίγο ήσασταν συμπαίκτες μαζί φρέτη, και αντίπαλοι μαζί ήσασταν. Ναι, σωστά. Ωραία, θα έχουμε ωραία συζήτηση σε λίγο. Ναι, όντως. Θεωρώ ότι ο Κέρκες, επειδή είναι ένας επαγγελματίας προπονητής και πολύ εξελιξιμός, προσπαθεί και ο ίδιος, γιατί πιάνω και λίγο έτσι, την άβρα του με το πώς μιλά και ψυχολογικά ότι τον καταλαβαίνω ότι είναι ράκος, και προσπαθεί να βρει λύσεις πώς μπορεί να ανακάμψει και πώς μπορεί να βρει μια καλύτερη φόρμουλα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον Ιανουάριο, νομίζεις. Περιμένει τις μεταγραφές ο Κέρκες. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, ένας παράγοντας ο οποίος έχει επηρεάσει την ΑΕΛ. Διότι αν θυμηθούμε, την περσή χρονιά είχε έναν επιθετικό ο οποίος έβαζε γκολ ήταν, συνέχεια, ήταν το 70% της ομάδας. Δεν είναι ότι έβαζε. Δημιουργούσε κιόλας. Δημιουργούσε, κρατούσε έναν αντίπαλο. Είχε περιπτώσεις, είχε παιχνίδια που τα δημιουργούσε ο ίδιος. Έφτασε όμως και τα 13 τέρματα στην περσινή χρονιά. Ναι. Ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας. Σωστά. Ναι. Μετά πάμε παίχτες οι οποίοι είναι πίσω σε απόδοση. Γιατί παρακολουθούσα αρκετά παιχνίδια της ΑΕΛ περσή. Ο Ρίερα είναι πίσω, ο Τόρες είναι πίσω. Αρκετά πίσω από τις καλές εμφανίσεις. Ο Ρίερα ήταν. Βαρόμετρο. Έχασε και τον Ντανίλο που επίσης ήταν βαρόμετρο. Ντανίλο, ένας πολύ άλλος παίχτης επίσης. Και όταν στην πορεία δεν έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί ξέρω τι σημαίνει να έρχεται κάθε εβδομάδα η αγωνιστική και να μην παίρνεις το αποτέλεσμα ή να μην παίζεις καλά, να ξεκινάει η δυσφήμιση από τον κόσμο. Εφημερίδες, τα ράδια, οι δημοσιογράφοι. Πίεση, γενικότερα. Γενικότερα δεν είναι και το πιο εύκολο, όμως. Πρέπει όλοι μαζί να βρουν τη λύση.